στις αρχές του Μάρτη κιόλας. Αυτά τα πρωτόκολλα που δεν εφαρμοστήκαν ή εφαρμοστήκαν υπό στα ιδρύματα πρόνοιας, χρονίας πασχόντων και στα χειροκομεία. Η κυβέρνηση τα έκανε γαργάρο όλα αυτά. Όλο αυτό το διάστημα δεν έχει πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο. Ούτε αραίωση πληθυσμού έχει γίνει, ούτε μαζικές προσλήψεις έχουν γίνει, ούτε τεστ επαναλαμβανόμενα για να προλαβαίνουμε ακόμα και τους ασυμπτωματικούς, παρά το θέατρο που κάνουν στα κανάλια. Ήρωες κατά τα άλλα οι εργαζόμενοι, αλλά αρνούνται να μονιμοποιήσουν συμβασιούχους και επικουρικούς. Ούτε εγγυούνται το εισόδημα των εργαζομένων και των ΑΜΕΑ. Κρινούμε ήδη νεκρούς, ΑΜΕΑ, χρόνια πάσχοντες, αλλά και εργαζόμενους. Η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για αυτό το έγκλημα. Και συνένοχοι της είναι αυτοί που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια, παρά τις κακορομαχίες που στείλουν σήμερα, αλλά και οι συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες της ΕΣΑΜΕΑ, της ΠΟΣΚΑΜΕΑ, όπως και της ΓΕΣΕΕ, που με το πιο ξεδιάντροπο τρόπο βάζουν πλάτη σε αυτή την πολιτική. Κατά πέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεγάλων κυριαρχιών, ετοίμαζαν το ΚΕΑΔΑ για τα ΑΜΕΑ αυτό το διάστημα, τον Μεσαίωνα για τους εργαζόμενους, για το λαό. Από τη μία, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία, όπως το βάφτισαν. Και από την άλλη, το Σχέδιο Πισαρίδη και το Πρόγραμμα της Ανάκαμψης. Αγώνας τώρα για να ανοίξουν νέες δομές ειδικής αγωγής και πρόνοιας, ειδικά σχολεία, ΔΑΠ, ιδρύματα, για να υπάρχουν.